Στα δυτικά να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Νοικιαζόμενων Αυτοκινήτων, κ. Χρήστο Μιλωνάκη, και να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους τηλεθεατές από τα Χανιά. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μιλωνάκη, που είστε μαζί μας σε μία περίοδο. Το συζητούσαμε και χθες και ξέρετε, κάθε φορά που συζητάμε για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το κομμάτι που εμπλέκεται εμέσως πλήρως σαφώς και με τον τουρισμό, ότι είναι η στιγμή που κάνουμε ταμείο, λοιπόν. Το λέγαμε και χθες. Ήταν μία καλή χρονιά αυτή για τον κλάδο σας? Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να μιλήσω λίγο γενικά και μετά θα το εξειδικεύσω στο κάτω. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη τουριστική περίοδος. Γιατί ξεκίνησε πολύ νοκαιρικά στην αρχή της περίοδου και είχε δυναμική μετά τις 15 Ιουνίου. Δηλαδή μιλάμε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Μιλάμε μια τουριστική περίοδο περίπου 100 με 120 ημερών, όπως πάντα γίνεται στην Κρήτη. Με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Υπάρχει μια αύξηση γύρω στο 8% της αεροδρόμου μηχανικού όσον αφορά τις αφίξεις, αλλά την ίδια στιγμή οι διανυκτερεύσεις είναι λιγότερες από τις προηγούμενες χρονιές. Το διαθέσιμο εισόδημα για τους τουρίστες επισκέπτες μας ήταν μικρότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όπως επίσης ήταν φέτος υπήρχε και μια προσφορά σε συνδυασμό με μια αύξηση των τιμών που ενλοχεύει κινδύνευτο να γίνουμε ένας ακριβώς περιορισμός. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ανησυχίες και προβληματισμό. Όσον αφορά το δικό μας κλάδο, ο δικός μας κλάδος έχει, επειδή δημιουργείται και εντύπωση τα προηγούμενα χρόνια ότι είναι μια επικερδής επιχείρηση νοικίας αυτοκινήτου, τα τελευταίο χρόνο μπήκανε περίπου 300 επιχειρήσεις σε επίπεδο Κρήτης. Σε συνδυασμό με τα παράνομα αυτοκίνητα, με την υποπροσφορά, την αύξηση του κόστους αγοράς αυτοκινήτου κατά 60%. Συν το ότι το εργατικό κόστος, το κόστος συντήρησης ανέβηκε αυτό 60% με την υποπροσφορά, τα παράνομα αυτοκίνητα, όπως σας είπα, τα αυτοκίνητα με οδηγό που κάνουν μεταφορικό έργο, το οποίο δεν είναι συμβατικό με την άδεια λειτουργίας τους. Συν όλα αυτά, υπάρχει ένας προβληματισμός και μάλλον το Ταμείο θα είναι αρνητικό για μας. Άρα βλέπετε κύριε Μιλωνάκη, από τη μία να έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι επιχειρήσεις που νόμιμα κάνουν το έργο που κάνετε εσείς, και από την άλλη έχει αυξηθεί λοιπόν και το παράνομο μεταφορικό έργο, το οποίο νομίζω ότι ήταν και μια ανοιχτή πληγή για ολόκληρη την Κρήτη αυτή, κύριε Μιλωνάκη, έτσι. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει οι εποπτικές αρχές, όπως είναι ο ΕΟΤ, το Υπουργείο Τουρισμού, η τουριστική αστυνομία να λάβουν δράση και θα πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο ώστε να μπορεί να ελεγχθεί. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τους ελέγχους που λέτε, κύριε Μιλωνάκη, όλες αυτές οι υπηρεσίες? Φαντάζομαι ότι αν εξυγχρονιστεί το θεσμικό καθεστώς όταν χρησιμοποιήσουμε τα καινούργια εργαλεία, δηλαδή με ηλεκτρονική παρακολούθηση, όταν επιτέλους γίνει ψηφιοποίηση των εταιριών ανοικιάσεις αυτοκινήτων σε συνδυασμό με ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των οχημάτων και των μεταφοράς που έχει ο κλάδος μας, νομίζω ότι μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με το ότι πρέπει οι υπηρεσίες του ΕΟΤ αλλά και της τουριστικής αστυνομίας και να στελεχωθούν περισσότερο, αλλά και να κάνουν με πιο αυστηρούς ελέγχους. Χρειάζονται έλεγχοι και έξω, στους δρόμους προφανώς, έτσι κύριε Μιλωνάκη? Νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι στους δρόμους και στους δρόμους ή όπου χρειάζεται. Δηλαδή το να σταματούμε τα αυτοκίνητα στον δρόμο και να ψάχνουμε αν είναι ενοικιαστικά ή όχι είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί αυτό το πράγμα, εκτός αν υπάρχει ένα ηλεκτρονικό μητρό. Οπότε ένα αυτοκίνητο ταυτόχρονα, όπως φαίνεται ότι είναι γιοταχή του, ανήκει σε εσάς ή στο Χρήστο Μιλωνάκη, θα μπορούσε να δει αν είναι δηλωμένο στον ΕΟΤ σαν μια νόμιμη επιχείρηση νοικίας αυτοκίνητων και βεβαίως ότι τα χρόνια, το όριο ζωής του να είναι μέσα 15 ετία. Όλα αυτά δεν μπορούν να ανοιχτούν. Συν το ότι υπάρχουν, όπως σας είπα, πολλά παράνομα. Ένα άλλο πρόβλημα που έχει ο κλάδος μας είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές, γιατί υπάρχει μια
όλα τα νοικιαστικά από το κίνημα της Κρήτης θα επισκεφτούν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα τον Μπάλο. Φανταστείτε ότι σε μια περιοχή Νατούρα που δεν υπάρχει δρόμος, mm-hmm. να υπάρχει αυτή η καταπώνηση των αυτοκινήτων. Αυτό το που έχουμε ζητήσει επανειλημμένα, να απαγορευτεί τελείως η κυκλοφορία για να προστατευτεί η Νατούρα στην περιοχή του Μπάλου. Θα πρέπει λοιπόν να συνδράμετε κι εσείς ώστε να ευαισθητοποιηθεί και η κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια, ώστε επιτέλους αυτά που χαρακτηρίζουν την Κρήτη, όπως είναι το Αρφονίσι και ο Μπάλος, ο Σπιναρόγκα και διάφορα, η χρυσή πρέπει να προστατευτούν ως χώροι οφθαλμού. Ανήκουν στις επόμενες γενιές. Δεν πρέπει να τα βιάζουμε καθημερινά. Πάντως, φαντάζομαι, κύριε Μιλωνάκη, ότι συνολικά και τα κόστη της συντήρησης των γεωταχύτων αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί δραματικά σε σχέση με άλλες χρονιές. Γιατί και στον Μπάλο, να μην πάει κάποιος, ένας επισκέπτης ο οποίος δεν θα σεβαστεί όσο οφείλει να το κάνει και το γεωταχύ το οποίο ενοικιάζει, θα δημιουργήσει προβλήματα άλλα στο αυτοκίνητο ή ακόμη και για λόγω συντήρησης, λόγω χιλιόμετρων. Κοιτάξτε, αυτό που σίγουρα συμβαίνει είναι ότι το κόστος συντήρησης του αυτοκινήτου έχει ανεβεί κατά 60%. Γιατί όλα τα αναλώσιμα, από μπαταρίες μέχρι τα κάκια και οτιδήποτε άλλο, μέχρι υλικά φανοπίας, έχουν αυξηθεί κατά 60%. Ναι. Δηλαδή, πλέον θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ, αν θέλουμε να έχουμε τουρισμό, και δεν αφορά μόνο τη δική μας επιχείρηση, για όλους τους τομείς του τουρισμού, αφενός μένει. Να επεκτείνουμε την περίοδο, γιατί απευθύνουμε στην περίοδο. Υπάρχουν περισσότερα έσοδα και αυτή τη στιγμή η περίοδος είναι κρίμα. Αυτή τη στιγμή Νοέμβριος μήνας και να μην είναι κρίμα. Και προσθέσω όλες αυτές οι προσπάθειες και τα ευκολόγια σκοτάμε σε κάτι. Ότι οι πύλες εσόδου, οι μεταφορές διέπονται από ένα μονοπωλιακό καθεστώς στην Ελλάδα. Μάλιστα. Που δεν επιτρέπουν σε άλλους παίκτες να μπορούσαν να επιχειρήσουν στην Ελλάδα. Μάλιστα. Οι τουροπερέτο φεύγουν το καλοκαίρι, το χειμώνα και πηγαίνουν σε τουριστικούς θερινούς προορισμούς όπως είναι η Αίγυπτος, τα Κανάρια, οι Φιλιππίνες. Οι εταιρείες πλέον είναι μόνο ελληνικές εταιρείες και θα βάλω και συζήτηση. Είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη σε σχέση με συναγωνιστές της Μεσογείου, δηλαδή Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Μάλτα, Κύπρο, που η εξάρτηση της Ελλάδος σε εταιρείες λεγόμενες low cost είναι 35% σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που είναι 60% και 65% και πετούν όλο τον χρόνο. Κύριε Μιλωνάκη, θα πρέπει να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση. Το κρατάμε αυτό και σίγουρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για να τα ξαναπούμε και να τα ξαναπούμε και εκτενώς. Ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη εικόνα που μας δώσατε για το κλείσιμο της σεζόν. Θα τα ξαναβάλουμε τα ζητήματα στο τραπέζι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.